Προτικό, κυρίες και κύριοι, υπομονή μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι του Εύρου, όπου τελικά θα υπογραφεί η σύμβαση για την έναρξη των επίγειων και αναέριων ψεκασμών κατά πολέμησης των ενοχλητικών προσόλους πουνουπιών. Σύμφωνα με τον επόπτη Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, τον κ. Δημήτρη Παγωνίδη, οι επίγειοι ψεκασμοί έχουν ξεκινήσει ήδη και, όπως είπε, τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανή. Οι αεροψεκασμοί, ωστόσο, θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι απαγορευτικοί. 10 συνεργεία και συγκεκριμένα 14 άτομα βρίσκονται από τη Σαμοθράκη έως και το Τρίγωνο στον νόμο Εύρου, πραγματοποιώντας επίγειους ψεκασμούς, ούτως ώστε τα ενοχλητικά κουνούπια να σταματήσουν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους του νομού. Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, ούτως ώστε η καταπολέμηση των κουνούπιών να γίνει και από αέρος. Έχουν αρχίσει και οι επίγειοι ψεκασμοί σε κάποιες περιοχές. Από εβδομάδα σίγουρα θα βρίσκονται όλοι στο πεδίο και ο ανάδοχος που όσον αφορά τα επίγεια έχει εγκαταστήσει ήδη 14 άτομα προσωπικό σε 10 συνεργεία τουλάχιστον και καταλαμβάνουν, ας πούμε, περιλαμβάνουν από τη Σαμοθράκη μέχρι το Τρίγωνο. Είναι διασκορπισμένα. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε και εμείς και ο ανάδοχος στο δύσκολο αυτό έργο και θα περιορίσουμε την όχληση η οποία μας απασχολεί τόσο πολύ. Περιοχές όπως οι Φέρες και το Σουφλί αποδεικνύονται οι πιο δύσκολες, σύμφωνα με τον ανάδοχο, καθώς βρίσκονται κοντά στην περιοχή των οριζόνων της Τουρκίας και το πρόβλημα που εντοπίζεται εκεί είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς από την απέναντι πλευρά δεν γίνεται καμία κίνηση κατά πολέμησης των κουνουπιών. Σε ό,τι αφορά όμως περιοχές όπως είναι οι Φέρες ή όπως είναι το Σουφλί πάνω κτλ., που γειτνιάζουμε τουρκικές περιοχές και έχουμε μεγάλες εκτάσεις οριζόνων, χωρίς από την απέναντι πλευρά να γίνεται κάποια προσπάθεια ή να γίνεται κάποια καταπολέμηση, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα εκεί σε αυτές τις περιοχές. Προσπαθούμε όμως να το περιορίσουμε σε ό,τι αφορά τους οικισμούς και τις περιαστικές περιοχές των οικισμών. Γιατί το έργο είναι διτό. Δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο την όχληση, αλλά αφορά και τη δημόσια υγεία. Όπως ξέρετε, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από τα κουνούπια, από το είδος κούλεξ, το οποίο αναπαράγεται στους οικισμούς και στους περιαστικές περιοχές. Άρα η προσπάθειά μας είναι διπλή. Κατά τη μία όσον αφορά την ενόχληση, κατά την άλλη όσον αφορά το θέμα της δημόσιας υγείας.